Θέλω να πάμε εκεί, προκειμένου να εστιάσουμε σε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία μαθητών, εκπαιδευτικών και μαθητών, δασκάλων και μαθητών, στο Δημοτικό Σχολείο Ελούντας, όπου τα παιδιά υιοθέτησαν ένα πάρκο στο πλαίσιο πραγματοποίησης ενός συγκεκριμένου project που έχει ως στόχο κατά κάποιο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλω να πάμε στην κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Σχολείο Ελούντας, προκειμένου να μας τα εξηγήσει, να μας βάλει στο κλίμα και να μας πει και πώς νιώθουν τα παιδιά μετά από αυτή την πρωτοβουλία. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Τα παιδιά είναι πασίχαρα, δεν το συζητώ. Αυτή η δράση νομίζω θα το συνοδεύει αρκετά χρόνια και θα το θυμούνται. Ήταν κάτι τώρα το οποίο βγήκε αβίαστα από μια ενότητα στη γλώσσα που κάναμε. Και αυτό τους έδωσε λίγο, τους καθοδηγήσαμε και εμείς σε κάποιο βαθμό με τη συνάδελφό μου, τη Μαριάννα τη Δερβού, γιατί όλα αυτά ήταν πρωτοβουλία δύο τμήματων, όχι ενός. Ναι. Και... σας ακούω. Ναι, βέβαια, κανονικά, συνεχίστε. Εγώ νιώθω ότι σας χάνω λίγο. Και έτσι όλο αυτό βγήκε αβίαστα και... είμαστε τώρα σε κατάσταση που είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Συγκεκριμένα για... τώρα το συγκεκριμένο πάρκο, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, πού βρίσκεται, σε ποια περιοχή βρίσκεται? Λοιπόν, αυτό το σημείο βρίσκεται αυτό το πάρκο βρίσκεται πολύ κοντά στο σχολείο μας. Είναι ένα παρκάκι πολύ όμορφο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο. Ναι. Ουσιαστικά τώρα χρησιμοποιείται κυρίως για να βγάλει κάποιος το σκύλο του βόλτα. Δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσε. Τα παιδιά σκέφτηκαν αυτό το μέρος, πήγαμε εκεί πέρα, πώς έγινε ακριβώς η δράση μας. Μαζέψαμε τα σκουπίδια, γεμίσαμε 9,5 σακούλες. Έχουν να το λένε τα παιδιά του πόσες πολλές σακούλες μαζέψαμε. Και εκεί τώρα καθίσαμε και κάναμε ένα κύκλο, συζητήσαμε. Και είπαμε τι θα μπορούσε να γίνει, πώς θα μπορούσε να ομορφύνει αυτό το μέρος, πώς το φαντάζεστε. Τα παιδιά μας εξέπληξαν με τις ιδέες που είχαν και έτσι όλο αυτό ξεκίνησε. Αφού μας συγκεντρώσαμε όλες τις ιδέες, ναι, εξηγήσαμε και στα παιδιά ότι κάποια πράγματα περνάνε από το χέρι μας και μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Πρέπει να απευθυνθούμε στους αρμόδιους. Ακριβώς. Ο Δήμος. Και έτσι οδηγηθήκαμε στο γραφείο του Δημάρχου. Τι ζητήσατε? Τι ζητήσαμε και τι δεν ζητήσαμε. Ζητήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Και όμως αυτά που ζητήσαμε δεν απορρίφθηκαν. Το πάρκο θα υιοθετηθεί, θα γίνουν αρκετές ενέργειες και εμείς θα είμαστε εκεί να το ελέγχουμε, να το προστατεύουμε, θα βάλουμε την ταμπέλα μας. Μπράβο. Ξεχωριστή πρωτοβουλία και ειδικά επενδύεται σε αυτή τη σωστή νοοτροπία που πρέπει να αποκτήσει ένα μικρό παιδάκι από την ηλικία των 5, 6, 7 ετών. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Πασίχαρα τα παιδάκια. Υπάρχει έτσι μια θετική άβρα που βγαίνει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και είμαι σίγουρος ότι θα την υποστηρίξετε. Η ζωή στην Ελούντα τώρα το χειμώνα για μια εκπαιδευτικό πώς είναι? Θα πω όμορφη. Όμορφη. Εγώ είμαι ντόπια εκπαιδευτικός. Ναι. Δεν είμαι μια εκπαιδευτικός που ήρθα για ένα χρόνο. Έτσι η ζωή εδώ πέρα είναι όμορφη. Εντάξει, ο χειμώνας δεν είναι όπως το καλοκαίρι, αλλά το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε αποδεχτεί. Μάλιστα. Και είναι όμορφο ομορφιά του τόπου. Που στηρίζεται και οι αρμόδιοι βέβαια στηρίζουν αυτές τις ξεχωριστές περιοχές όπου τα φώτα δεν πρέπει να πέφτουν μόλις τελειώνει το καλοκαίρι, πρέπει να διατηρούνται και το χειμώνα και να στρέφουμε το βλέμμα και στο κομμάτι των υποδομών και στο κομμάτι της καθημερινότητας και στους μαθητές μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία Παπαδοπούλου, να είστε καλά. Λοιπόν,